Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο. Απολογισμός. Δεύτερη μέρα απολογισμού. Έγινε τίποτα εκεί στα Σκόπια? Γιατί από τη μία κάποιοι στην αντιπολίτευση μιλούν ανοιχτά για φιέστα των δύο κυβερνήσεων. Από την άλλη όμως, πώς να το κάνουμε τώρα, ανέβηκαν και πολλοί επιχειρηματίες. Συναντήθηκαν με συναδέλφους τους από εκεί, οπότε... Ήτανε πολυπληθής η επιχειρηματική αποστολή που ακολούθησε την πρώτη αυτή επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού στην Βόρεια Μακεδονία. 143 επιχειρηματίες, πολύ ποιοτικά στοιχεία θα έλεγα, που συμμετείχαν στην αποστολή. Και βεβαίως η συνάντηση αποτελούσε μια ευκαιρία στενότερης προσέγγισης των δύο επιχειρηματικών κοινοτήτων. Και πρέπει να πούμε ότι πάντα οι φιλικές σχέσεις μεταξύ δύο χωρών ευνοούν την επιχειρηματικότητα. Και άλλωστε, παρά τις εντάσεις που υπήρχαν τα τελευταία χρόνια μεταξύ ημών και της γείτονας χώρας, οι σχέσεις εξακολουθούσαν να έχουν μια σταθερή πορεία. Αυτό είναι το ερώτημα που κάνει συνέχεια ότι... η Μάριον, κύριε Μίχαλε, το κάνει επίμονα και έχει δίκιο. Λέτε, παρά τις εντάσεις των τελευταίων χρόνων και των άλλων ζητημάτων, υπήρχε σχέση ορισμένων επιχειρηματιών. Αυτή η σχέση, ας ξεκινήσουμε πρώτα από αυτούς που είχαν πατήσει το πόδι τους στη Βόρεια Μακεδονία. Θα γίνει πιο έντονη, θα ενδυναμωθεί ή δεν παίζει ρόλο για αυτούς που ήδη είναι εκεί? Και μετά θα πιάσουμε και τους άλλους που μπορεί να κάνουν τώρα μια πρώτη κίνηση. Σίγουρα είναι βέβαιο ότι θα ενδυναμωθεί, διότι ενώ αναφέρθηκα σε παλαιότερα χρόνια, αυτό που παρέλειψα να πω και μου δίνετε τώρα την ευκαιρία είναι ότι ναι μεν υπήρχε μια σταθερή σχέση μεταξύ επιχειρηματιών, αλλά υπήρχαν τα πολιτικά εμπόδια. Διότι όποτε υπήρχαν στιγμές έντασης μεταξύ των δύο χωρών σε πολιτικό επίπεδο, υπήρχαν και τα τύπινα, υπήρχαν τα τιμωρητικά μέτρα. Υπήρχαν δηλαδή οι δασμοί, που ήταν ένα από τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν μεταξύ των δύο πρωθυπουργών, αλλά και της πολυπληθούς αποστολής υπουργών και από τη μία και από την άλλη πλευρά, για την κατάργηση αυτών των δεσμών, για την κατάργηση της διπλής φορολόγησης, που και αυτό ήταν ένα τιμωρητικό, αν θέλετε, μέτρο, όπως επίσης και τα θέματα των εμπορικών σημάτων, που απασχόλησε περισσότερο εμένα μαζί με τον συνάδελφο και ομόλογο πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Βόρειας Μακεδονίας. Και αντιλαμβάνεστε ότι από τη στιγμή που δρομολογούνται λύσεις σε αυτά τα προβλήματα, δημιουργείται ένα διαφορετικό κλίμα για την επιχειρηματικότητα. Κύριε Μίχαλε, όντες θα δρομολογηθούν λύσεις ικανοποιητικές προς τους Έλληνες επιχειρηματίες όσον αφορά τα εμπορικά σήματα? Γιατί κατά τα υπόλοιπα καταλαβαίνουμε, γιατί είχαμε και εδώ εχθές δύο από τους ανθρώπους που ήταν πάνω, και τον επικεφαλής της του Enterprise Greece και έναν επιχειρηματία, τον κύριο Δούρο, ο οποίος μας είπε ότι είναι και θέμα ψυχολογίας, ότι αλλάζει η ψυχολογία, αλλάζει το κλίμα, είναι πολύ πιο θετικό. Στο διατάφτα όμως, επειδή μαθαίνουμε ότι συστήνονται επιτροπές όσον αφορά στην επίλυση των προβλημάτων με τα εμπορικά σήματα, θα δοθεί μια ικανοποιητική λύση ή απλά θα δεχτούμε ότι και ο γείτονας θα μπορεί να χρησιμοποιεί τον όρο Μακεδονία στα προϊόντα του? Κύριε Μιχελιδάκη, καταρχάς να πούμε ότι η γείτονα χώρα χρησιμοποιούσε τον όρο Μακεδονία στα προϊόντα του τα τελευταία 27 χρόνια. Μη μας διαφεύγει. Τι διαφορά υπάρχει σήμερα από την εποχή αυτή? Τα τελευταία χρόνια δεν μπορούσαμε καν να καταθέσουμε διάβημα. Αλλά και αν υπήρχε ένα διάβημα διαμαρτυρίας, δεν υπήρχε καμία λύση στο πρόβλημα το οποίο είχε δημιουργηθεί. Ακριβώς διότι 149 χώρες ανεγνώριζαν ως Μακεδονία την γείτονα χώρα. Η διαφορά λοιπόν τώρα είναι, και με τη σύσταση των μεικτών επιτροπών, είναι ότι όσες ελληνικές επιχειρήσεις, και θέλω αυτό να καταστήσει σαφές, κυρία Μιχελιδάκη, όσες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ήδη κατοχυρώσει το σήμα τους ως Μακεδονία σε ελλαδικό, σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο, δεν διατρέχουν απολύτως κανέναν κίνδυνο. Ακριβώς λοιπόν γι' αυτό το λόγο είχα επισημάνει στα επιμελητήρια της Βορείου Ελλάδος προτριμήνου περίπου ότι θα έπρεπε να σπεύσουν να ενημερώσουν τα μέλη επιχειρήσεις τους
τα οποία δεν έχουν κατοχυρώσει το σήμα το οποίο χρησιμοποιούν και ενδεχομένως να υπάρχει αυτός ο γεωγραφικός προσδιορισμός, να το πράξουν άμεσα, έτσι ώστε στις εργασίες και στις διαβουλεύσεις των μεικτών αυτών επιτροπών, όπου έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο Εξωτερικών και έχω την προφορική δέσμευση του Υπουργού ότι θα μετέχουν και τα επιμελητήρια, άρα μέσω τεχνοκρατικής υποστήριξης δικής μας θα έχουμε και την προστασία αυτών των ελληνικών επιχειρήσεων. Να μην δημιουργηθεί πρόβλημα και σε αυτές. Κύριε Μιχαλέ, είναι αληθές λοιπόν, αυτό που διαβάζουμε? Βοηθήστε μας λίγο. Εχθές, προσπαθώντας λίγο να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε για αυτή την κατοχύρωση που εσείς επιμένετε και το λέτε εδώ και μέρες, διάβαζα ότι μέχρι τώρα λέει μόλις 24 ελληνικές επιχειρήσεις έχουν κατοχυρώσει τα μακεδονικά προϊόντα τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 2 σε διεθνές. Είναι τόσο χαμηλό το αριθμός, είναι τόσο χαμηλός αυτός ο αριθμός? Δεν είναι πολύ μεγάλος, αλλά δεν είναι και τόσο μικρός. Αυτό έχει να κάνει γιατί δεν κάνουν εξαγωγές, κύριε Μίχαλε. Δραστηριοποιούνται δηλαδή μόνο στην χώρα μας. Δεν τους ενδιαφέρει μέχρι τώρα το περιβάλλον εκτός των ελληνικών συνόρων. Προσέξτε. Και γι' αυτό δεν είχαν κατοχυρώσει τους τίτλους. Προσέξτε, είδατε τι είπα και νωρίτερα. Υπάρχουν 3 στάδια. Ή μπορεί να θέλεις να καλύψεις το σήμα σου εντός των τυχών, ή θέλεις να πας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί αυτός είναι ο εξαγωγικός ορίζοντας τον οποίο έχεις θέσει εσύ ως επιχειρηματίας, ή σε διεθνές για να καλύψεις την παγκόσμια οικονομία. Έχετε επιστροφή, κύριε Μίχαλε? Έχετε επιστροφή? Έχω έχετε δυστυχώς, επιστροφή. Ναι, αν μπορούμε λίγο να το διορθώσουμε, ναι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι σας δυσκολεύει αυτό. Ναι, συνεχίστε. Λοιπόν, αυτό το οποίο προέχει αυτή τη στιγμή είναι να υπάρχει κατοχύρωση σε όποιο επίπεδο επιθυμεί ο κάθε επιχειρηματίας των σημάτων που δεν έχουν κατοχυρωθεί ακόμα. Και προς αυτή την κατεύθυνση, επειδή μου αντέτειναν τότε οι επιμελητηριακοί ότι γιατί να μπουν σε αυτό το κόστος οι επιχειρήσεις, με την παρέμβαση την οποία κάναμε στο αρμόδιο Υπουργείο, υπάρχει πλέον αναεπιχείρηση, επιχορήγηση 10.000 ευρώ μέσω προγράμματος του ΕΠΑΝΕΚ για την κατοχύρωση του σήματός τους. Γιατί πόσο κοστίζει η κατοχύρωση? Γιατί εμείς ακούγαμε κάτι πιο ευτελή ποσά, δηλαδή 300, 400, 500 ευρώ. Εσείς μας λέτε επιχορήγηση μέχρι 10.000. Στο εσωτερικό. Ναι. Είναι μέχρι 10.000 ακριβώς για να καλύψει, κύριε Λασκαράτο, αυτό το οποίο λέμε τα 3 σκέλη. Δηλαδή, εάν είναι μόνο σε τοπικό επίπεδο, είναι όπως είπατε χαμηλό το κοστολόγιο. Ωραία. Εάν είναι σε ευρωπαϊκό, αυξάνεται. Αν είναι σε διεθνές, είναι ακόμα ακριβότερο. Εγώ διαβάζω, κύριε Μίχαλε, ότι αν είναι σε εθνικό επίπεδο, είναι ένα παράβολο τύπου 110 ευρώ. Σε κοινοτικό σήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης 850 με 1.000 ευρώ. Σας τα ρωτάω για να καταλάβουμε αν όλα αυτά που διαβάζουμε. Όχι, είναι λίγο υψηλότερο σε ευρωπαϊκό. Είναι υψηλότερο, δεν είναι μόνο αυτό το κόστος. Ναι. Έτσι και σε διεθνές πάει πια σε μια λογική που μετριέται σε ελβετικά φράγκα και κάπως έτσι. Εσείς λέτε ζητήσατε και πήρατε επιχορήγηση. Είναι μέσω οργανισμού που εδρεύει στη Γενέβη. Ζητήσατε και διεκδικήσατε και το κατακτήσατε αυτό, δηλαδή πια υπάρχει επιχορήγηση για αυτούς που θέλουν να κατοχυρώσουν. Είναι το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ αυτό, έτσι. Και το έχουμε επικοινωνήσει με αλλεπάλληλα δελτία τύπου, ιδιαίτερα προς τις επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος. Θα πρέπει όμως εδώ να μου δίνετε και την ευκαιρία να πω το εξής. Ότι είναι ένα αυτονόητο βήμα, κύριε Μιχελιδάκη και κύριε Λασκαράτε. Και είναι ένα αυτονόητο βήμα διότι μετά την ίδρυση της επιχείρησης ακολουθεί η αιδιοδότηση της επιχείρησης και το τρίτο βήμα πρέπει να είναι η κατοχύρωση του σήματος. Και αυτό όχι γιατί υπάρχει μια πολιτική αντιπαλότητα ή γεωστρατηγική διαφορά. Ακριβώς διότι το σήμα της επιχείρησής σου, ένα προϊόν το οποίο διαθέτεις στην αγορά είτε στην τοπική είτε έχεις έναν εξαγωγικό προσανατολισμό, πρέπει να το προστατεύσεις, διότι μπορεί να βρεθεί οποιοδήποτε άλλος πονηρός εντός παρενθέσεως έμπορος σε μια άλλη χώρα που δραστηριοποιείται και πουλάς το προϊόν αυτό και να οικειοποιηθεί έναν τίτλο, μια μπράντα η οποία δεν έχει κατοχυρωθεί. Αυτό μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε χώρα, κύριε Μίχαλε. Θέλω να πω γιατί τώρα μιλάμε για τις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις, όμως η σχέση των δύο χωρών πια έχουν περάσει σε ένα άλλο επίπεδο και θα βρεθούμε μπροστά σε τέτοια ζητήματα και σε 20 και σε 30 και σε 40 χρόνια πιθανώς. Μπορεί, ας πούμε, να έφτιαχνε. Δεν είναι μόνος τρόπος τώρα, για να υπάρχει. Θα μπορούσε να φτιάξει ένα μακεδονικό χαλβά ή Μιχελιδάκη που είναι από τη Γαλλία και να τον ονοματίσει έτσι, ή είναι μόνο θέμα που μπορούν να ανοίξουν πια επισήμως μόνο οι βόρειοι γείτονές μας με τη νέα τους ονομασία?
εάν δεν έχει κατοχυρωθεί το συγκεκριμένο σήμα, ναι, βεβαίως τίθεται ένα θέμα γεωγραφικού προσδιορισμού, αλλά μπαίνει σε μια διαδικασία, νομική διαδικασία, η οποία και σε χρόνο και σε κόστος χρήματος θα είναι πολύ ψηλό. Διαφορετικά το λέω. Εννοώ θα μπορούσα να δημιουργήσω εγώ, αν δεν υπήρχε το προϊόν, μακεδονικό χαλβάς από τη Γαλλία, μακεδονικό χαλβάς από τον Καναδά, μακεδονικό χαλβάς από τη Βόρεια Μακεδονία, μακεδονικό χαλβάς από την Ελλάδα. Θα μπορούσα να δημιουργήσω ένα τέτοιο προϊόν, αν υπήρχε ο γεωγραφικός προσδιορισμός από οπουδήποτε. Θα μπορούσατε σε συνεργασία με μια τοπική, μακεδονική, μια και το αναφέρατε εσείς, επιχείρηση, μια σύσταση επιχείρησης που θα κάνατε εσείς ο ίδιος, ναι, που θα είχε έδρα την Μακεδονία, να επικαλείστε αυτόν τον τίτλο. Τη στιγμή όμως που θα υπάρχει αντίστοιχο προϊόν το οποίο θα έχει κατοχυρωθεί, δεν θα μπορούσατε να το κάνετε. Ναι. Αυτό ακριβώς, και επειδή είναι πολύπλοκα τα θέματα τα οποία θα δημιουργηθούν, αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή έχει σημασία και πρέπει να σπεύσουν ολοταχώς οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν κατοχυρώσει το σήματος, να το πράξουν έτσι ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Να ρωτήσω κάτι ακόμη, επειδή έγινε πολλής λόγος και για τα κρασιά, κύριε Μίχαλε, δεν ξέρω τώρα, φαντάζομαι ότι το ξέρετε και αυτό το σκέλος της υπόθεσης και με το συγκεκριμένο εινοποιό, ο οποίος πήγε και μετέφερε στον Πρωθυπουργό και με φωτογραφίες το τι συνέβη στην Γερμανία με τα κρασιά και τους, το πώς διαφήμιζαν... Όχι τι συνέβη, επιτρέψτε, ναι, ναι, κυρία Μιχαλιδάκη, επιτρέψτε, όχι το τι συνέβη. Τι συμβαίνει τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια. Να. Ωραία. Απλά αυτό τώρα έχουμε μια συμφωνία και υποτίθεται ότι όλο, μπράβο, το προηγούμενο διάστημα θα πρέπει να μπει σε ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο. Νομίζω συμφωνούμε σε αυτό, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό έκανε και την παραδοχή του λάθους. Λόγω της συμφωνίας είπε ότι, είναι, ότι ήταν λάθος. Ωραία. Ισχύει κάτι διαφορετικό, κύριε Μίχαλε, για τα κρασιά? Δηλαδή το μακεδονικό, στο πώς αναγράφεται επάνω, έχει κατοχυρωθεί, λέει, και είναι μια προστατευμένη γεωγραφική ένδειξη συμφωνία... για τους Ίνους από την Ελλάδα. Η συμφωνία ορίζει, ναι, ότι ο όρος τον οποίο θα δύναται να χρησιμοποιεί η γείτονα χώρα ως διακριτικό σήμα είναι Βόρεια Μακεδονία. Αυτό είναι ξεκάθαρο και στις συζητήσεις που είχα εγώ με τους αρμόδιους υπουργούς στα Σκόπια. Ακριβώς αυτό ελέγχθηκε, η παραδοχή από τη δική τους την πλευρά. Άρα εναπόκειται στις μικτές επιτροπές, οι οποίες πολύ σύντομα θα συσταθούν και θα ξεκινήσουν τις εργασίες τους, να αποσαφηνίσουν αυτά τα θέματα. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση, τα προϊόντα της γείτονος χώρας θα φέρουν την ονομασία Βόρεια Μακεδονία. Κάτι τελευταίο, κύριε Μίχαλε, δεν ξέρω αν και ο Κώστας έχει κάτι να ρωτήσει. Εγώ θέλω να σταθώ σε κάτι που ήταν μια δική σας ανάρτηση εχθές. Την διάβασα στο, δεν ξέρω, στο Facebook, νομίζω το είχατε ανεβάσει. Μιλήσατε για 25.000 νέες θέσεις εργασίας. Μπορείτε λίγο να μας το αναλύσετε αυτό, πώς το αξιολογείτε, πώς θα συμβεί? Αυτό το οποίο ανέφερα είναι ότι είμαστε αυτή τη στιγμή η δεύτερη μεγαλύτερη επιχειρηματική κοινότητα που ασχολείται με τη γείτονα χώρα. Σε άμεσες και έμεσες επενδύσεις υπερβαίνουμε το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Υπάρχουν 330 επιχειρήσεις ελληνικού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, οι οποίες απασχολούν 25.000 εργαζόμενους. Υπάρχουν, ναι, ήδη. Λοιπόν, ήδη 25.000. Όχι ήδη, είναι αυτό που ανέφεραν και στους συνεδρίες τους από τα Σκόπια. Κύριε Μίχαλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλά κάνετε και επισημάνετε ότι λίγο στρουθοκαμιλίζουμε, γιατί ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζαμε τα τελευταία 30 χρόνια τουλάχιστον, αλλά λόγω της συμφωνίας μοιραία έρχεται και λίγο πιο μπροστά και το συζητάμε. Απλώς επειδή ξεκινά η επιτροπή στις 15 Μαΐου, να σας ρωτήσω, και επειδή υπάρχει αυτή η τριετία που λέμε μπροστά μας, αν αυτή η τριετία που αναφέρεται και στη συμφωνία, ατύπως και στο μιλητό, θα πρέπει λίγο να συντμηθεί. Αν δηλαδή εσείς ζητάτε να τελειώσει αυτό το θέμα με την ονομασία των προϊόντων και των εμπορικών ονομασιών λίγο πιο γρήγορα. Συμφωνώ. Αν πρέπει και αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Συμφωνώ απόλυτα. Ακριβώς αυτό έχουμε ζητήσει και εμείς, γιατί θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτή η σύντμηση χρόνου, γιατί τουλάχιστον τα θέματα που απασχολούν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα θεωρούμε ότι μπορούν να επιληθούν πολύ πιο γρήγορα. Άλλωστε, αυτό έχει τεθεί ως ένα maximum όριο χρόνου, το οποίο έχει τεθεί. Πιστεύω ότι οπωσδήποτε θα ολοκληρώσουμε νωρίτερα και πρέπει να πω κλείνοντας ότι ανοίγουμε νέες αγορές. Ανοίγουμε φτερά της ελληνικής οικονομίας έτσι ώστε να παίξει ένα πρωταρχικό ρόλο γενικότερα η χώρα μας στην Βαλκανική. Και προσέξτε, η αγορά της Βόρειας Μακεδονίας είναι μια μικρή αγορά. Ναι. Μια αγορά 2 εκατομμυρίων καταναλωτών. Εκεί που υπάρχει στόχευση
είναι ότι έχοντας μία βάση πλέον εκεί, με τις ανοιχτές πόρτες που μας παραχωρούν αυτή τη στιγμή οι γείτονές μας, θα υπάρχει μια μεγάλη πρόσβαση σε πληθυσμιακά μεγάλες πρώην ανατολικές χώρες της Ευρώπης. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Μάλιστα, κύριε Μίχαλε, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Καλημέρα.